Λοιπόν, εδώ έχουμε κατασκευάσει το πρόγραμμα. Είναι η όλη δεξιά πάρα πολύ ευχάριστη και πρέπει το μυαλό σου να δουλεύει. Αυτό κάνει έτσι, γίνεται έτσι, μπαίνει αυτό εδώ. Τι θα γίνει, πρέπει να δοκιμάσουμε το πρόγραμμα πώς δουλεύει. Φυσικά όσο πιο πιο σχολεί κανείς, τόσο πιο πολλά πράγματα βλέπει μέσα από το δόλυμα. Εδώ βάζουμε την δουλειά τώρα, θα πάμε εδώ. Θα ανοίξω ένα άλλο πρόγραμμα που λέγεται Photoshop. Το πρώτο είναι εργαλείο για να θέσει γραφικά. Αυτά μάλιστα θα αφαιρούν από το πρώτο επίπεδο να χρησιμοποιούν επαγγελματικά εργαλεία γραφικών για να φτιάξουν να δώσουν πιο καλή εμφάνιση αυτά που κατασκευάζουν, τα μισά και στην αρχή. Εδώ λοιπόν θα φτιάξουμε ένα background για τους λόγους του προγράμματος. Θα φάνει το background στο οποίο θα παίζει το όλο παιχνίδι από πίσω. Οι μαθητές που μαθαίνουν αρχίτες είναι πάρα πολύ εύκολο, επειδή έχουν δέξει πάρα πολλά, πολλά χρόνια το φόβο σου, σε όποια ηλικία θέλετε. Λοιπόν, αυτό που θα μάθει ένα μαθητή σε 9 χρόνια σε 10 λεπτά, είναι σε λίγα στιγμή να το μάθει σε 2-3-4 ώρες και να το μάθει. Λοιπόν, κατασκευάζει ένα πιο εντυπωσιακό γραφικό, το οποίο θα ενσωματώσει μέσα στην εφαρμογή. Γιατί στον κόσμο του υπολογιστή, κανένα πράγμα δεν γίνεται μόνο με ένα πρόγραμμα. Γιατί χρησιμοποιούνται πολλά εργαλεία. Άλλο εργαλείο είναι ο κώδικας, άλλο εργαλείο τα γραφικά, άλλο είναι ο ήχος. Και κάθε ένα πραγματάκι έχει το δικό του εργαλείο, το οποίο πρέπει να μάθει ο μαθητής από όλα τα εργαλεία για να φτιάχνει ολοκληρωμένες συνεργασίες. Γιατί κάποιος το ξέρει να κάνει ένα κώδικα, πώς θα πρέπει να βάλει ένα καλό γραφικό, ένα καλό έργο μέσα, πάντα δείχνει στη μέση. Γι' αυτό το στο πρόγραμμα μας έχουμε όλα αυτά. Ώστε να μάθει ο μαθητής να ξέρει όλα αυτά τα εργαλεία. Εδώ τώρα που βάψαμε το background, για διαφημιστικούς λόγους να γράφει και Smart Labs, ο μαθητής, το τακτοποιεί. Έχει βάλει και διάφορα εφέ βέβαια, για να φέρει πιο εντυπωσιακό. Αυτό είναι σε πιο ψηλό επίπεδο. Θα βάλουμε ακόμα ένα άλλο κείμενο, νομίζω. Και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθεί η εργασία, θα το ενσωματώσουμε μέσα στο αρχικό πρόγραμμα. Το ίδιο θα γινόταν, ακριβώς είναι η διαδικασία, γίνεται και για όποιο άλλο εκτιμάει. Έχουμε τον κώδικα και έχουμε τα εργαλεία για να αξιώνουν τα υπόλοιπα μέσα, όπως λέμε, τις γλώσσες των υπολογιστών. Τα γραφικά, τους ήχους, τα animation και όλα αυτά. Στη συνέχεια, να πω πάλι για αυτό το κείμενο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που δεν ξέρουν να φτιάξουν κάτι που θα έκανα σεμινάριο σε κάποιον, στα δημοσιογράφη, δεν ξέρουν να κόψουν μια εικόνα. Του σήμερα από μια φωτογραφία να την κόψουν να την βάλουν κάπου στο Facebook, σε μια μέση που κάνουν. Σήμερα αυτά θεωρώ ότι στην ζωή πρέπει να τα ξέρει. Λοιπόν, φυσικά το φόρτο του είναι η τελευταία λέξη. Το γραφικό είναι το εργαλείο με το οποίο δουλεύουμε οι επαγγελματίες. Και μια σειρά τέτοια εργαλείων που θα μάθουν τα παιδιά. Και φυσικά, για να μην τα λέμε θεωρητικά, έχουμε δημιουργήσει αυτά τα βίντεο για να βλέπετε και εσείς οι ίδιοι γονείς πώς τα παιδιά, οι πιο πολλοί μέσα από την ιδέα ενός παιδιού, ο οποίος κάτσε ένα κουμπί τώρα και πυροβολεί εξωγήινος. Ή με τα κοινή ποδοσφαιριστέ, εντάξει, ξέρετε τι είναι. Λέω στην αμάχη, λέω ότι μέχρι πυροβολεί. Δεν είναι έτσι. Ο μαθητής που συνέχεια πυροβολεί, αυτό θα μιλήσω, είναι καταναλωτές. Και γενικά, καταναλωτές δεν τους λαμβάνουν. Προγραμματιστές ζητούνται πάρα πολύ. Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, το έφτιαξε ο μαθητής, θεωρητικά που ξέρω φυσικά, και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να εξάγουμε το αρχείο, γιατί πρέπει να ξέρει πώς επιχειρούν τα προγράμματα. Θα εξάγει το αρχείο στην κατάλληλη μορφή που αναγνωρίζει η πλατφόρμα των παιχνιδιών για να το ενσωματώσει. Άρα, εδώ γίνεται η εξαγωγή του αρχείου. Αυτά είναι γνώσει που θα έχουν πει οι μαθητές. Και όμως εδώ μαθητές θα πούνε τα πρώτα και όλα μαθήματα. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν τώρα αυτά, θα πάμε στο παιχνιδάκι. Τι έχουμε τώρα το πρόγραμμα, πάμε εδώ, το λέμε είναι άσπρο. Και τώρα θα ενσωματώσουμε το δικό μας γραφικό. Γιατί αυτό έχει σημασία, κάνεις το δικό σου. Έχεις το δικό σου εξωγήινο, το δικό σου κανόνα. Το δικό σου ήχος. Τώρα, όπως βλέπετε τον άρωμα εδώ μέσα, είναι μια ολοκληρωμένη εργασία, σε ένα απλό πρόγραμμα που μου στέλνει δύο αριθμούς. Γιατί τι δουλειά έχει, να δώσει τόσο αριθμό, τι δουλειά σου που είναι αριθμό θέλει, δώσει ακόμα ένα αριθμό. Αυτό το πρόγραμμα έχει ένα προγραμμό, έχει μεγαλύτερο το βάθος στα graphics. Προκλήσεις ένα πράγμα για να το κατασκευάσει την έννοια τη μορφή. Και έτσι κατασκευάσει και αυτό το ρόλο προγραμματάκι.
με τη χρήση σχεδιασμού και κώδικα αλλά και επεξεργασία γραφικών. Αν έχει κάποιο λάθος, θα αντιλήφθει ο μαθητής ότι δεν έπαιζε κάτι λάθος και πρέπει να το διορθώσει. Στον προγραμματισμό 10% γράφεις, 90% διορθώνεις. Καλά. Και αυτό γίνεται σε όλα. Όσα έπαιζε ο προγραμματιστής κίνηση. Μάλιστα, εδώ είναι 14 αριθμούς που έπαιζε. Και έτσι κατασκευάστηκε αυτό το πρόγραμμα. Τα παιδιά των ψυχισμών να δημιουργούνται για πράγματα σιγά σιγά, μπαίνουν σε αυτό το δρόμο και αποκτούν τις ικανότητες και τις γνώσεις, για να δημιουργούν αυτό σημαντικό σε όλα κάτι, κάτι μεγαλύτερο, κάτι μεγαλύτερο. Και έτσι πάει η δουλειά και έτσι προχωράει σε αυτό το δρόμο και αποκτά αυτές τις γνώσεις. Και φυσικά αποκτά τις κατάλληλες ψυχολογικές και ιδανικές γνώσεις. Προσπάθει που να καταβάλεις, που να κρατήσεις ώρες, γιατί δεν θα παίζεις το παιχνίδι, θα βγάζεις λάθη, θα παίζεις άλλο το καλά, άλλο στραβά. Αυξάνει την υπομονή και την ικανότητα και την δημιουργικότητα στο να εμβαθύνει τα προβλήματα για να βρει τι φταίει. Μάλιστα, άλλη ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω κάποιου άλλου, θέλω να ρωτήσω κάποιου άλλου. Το ΣΕΣ τι είπε πάνω. Το γλάσσα ΣΥ. Μάλιστα, είναι ένα που μου δώσει. Μήπω είχε την τάση μια σχολή πληροφορική. Ή καλά θα σα πω. Η γλώσσα ΣΥ σε τι περιβάλλον που διδάσκεται. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Όλε οι γλώσσε που διδάσκονται εδώ υπάρχουν σήμερα περιβάλλοντα. Καταρχά, για να διδάξει κάποιο για να γράψει πρόγραμμα σε μια γλώσσα, χρειάζεται να έχει ένα συνωματάριο, στο οποίο γράφει τον κώδικα τη γλώσσα και το compiler που λέγεται, το οποίο μεταγλωτίζει. Παλαιότερα, κάποιο για να μάθει κάποια γλώσσα πρέπει να αγοράσει αυτά τα πράγματα. Εγώ, α πούμε, για να μάθω τη γλώσσα Pascal, πριν από 25 χρόνια, πήγα και έδωσα 70.000 δραχμές που κάνω τότε για να την αγοράσω. Σήμερα, όλε αυτέ οι γλώσσε διαδίδονται δωρεάν. Και μάλιστα αν έχει Linux, είναι όλε έτοιμε και εγκατεστημένε. Φυσικά αυτό είναι και στα Windows. Λοιπόν, μαθαίνει λοιπόν τον κώδικα και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά περιβάλλοντα που είναι δωρεάν και γι' αυτό και μπορούσα να μάθει και τη γλώσσα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να τη μάθει. Αν έπρεπε ο καθένα σε κάθε ένα πράγμα που αγοράζει να μια περιουσία, δεν θα μπορούσε να μάθει τίποτα. Θα βλέπει ένα δισάκι με λεφτά εδώ και μάθει να βγάζει όλα τα προγράμματα. Ποια θα τα μάθει. Γιατί καλά είσαι σαν πατέρα που μπορεί να γνωρίζει τα προγράμματα, τα ακριβά θα τα μάθει ο μαθητή. Είναι δωρεάν. Υπάρχουν πολλά τέτοια περιβάλλοντα, όπως και για γλώσσα Java και για γλώσσα C. Αυτά απλά τα περιβάλλοντα σε σπουδαστές, μαθητές και οποιοδήποτε εκπαιδευτικό οργάνωμα χορηγούνται δωρεάν για να τα πάρεις και για να μάθεις. Τα αγοράζεις μόνο αν είσαι εταιρεία και μπορεί να τα βγάλεις κέρδος από αυτά. Υπάρχουν λοιπόν οι εκπαιδευτικές άδειες, τα οποία δωρεάν είναι για οποιοδήποτε μαθητή. Και τα οποία είναι πάρα πολύ καλά και να μην σου πω και οι επαγγελματίες με αυτά δουλεύουν. Από εκεί και πέρα, όταν θα πας σε μια εξειδικευμένη εταιρεία σαν προγραμματιστής, μπορεί να έχει κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για τη γλώσσα C, μάθουμε πολλά περιβάλλοντα. Το βασικό περιβάλλον, γιατί πλέον δεν διδάσκουμε τη γλώσσα C, έχει μια σημαντική διαφορά. Η γλώσσα C ήταν μια γλώσσα που μάθαινε μέχρι το 1994, κάπου εκεί. Πλέον έχει προχωρήσει και πολύ είπα στη γλώσσα C++. Η γλώσσα C++, και άμα σα δείξω τώρα και κάτι άλλο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, να σα το δείξω τώρα, είναι υπάρχει μόνο ένα γλώσσα. Θα σας δείξω το... Εδώ είναι το code jump που λέγαμε, ο διαγωνισμός που κάνει το Google. Και λέει, οι συμμετέχοντες που είναι αρκετές χιλιάδες από τον χρόνο, από 13 μέχρι 15 χρονών. Να σας πω ποια χώρα έχει τις πιο πολλές συμμετοχές. 3.000 άτομα από την Ινδία. Ξέρω ότι οι Ινδοί είναι καλύτεροι προγραμματιστές. 2.000 τόσοι από την Αμερική. 2.000 από τη Ρωσία, από την Ελλάδα. Ξέρεις πώς λέγαμε μέρος. 60 άτομα. Λοιπόν, λέει λοιπόν αυτή του διαγωνισμού και στο πώς γίνεται ο διαγωνισμός. Σου δίνουν ένα πρόβλημα και πρέπει να κατασκευάσει στο κομπιούτερ το κώδικα που λύνει το πρόβλημα. Και τα έχει μάλιστα όλα τα προβλήματα από κάθε χρονιά και τις λύσεις του. Δηλαδή, αν εσύ είσαι μαθητής και θες να ασχοληθείς να μάθεις αυτά τα προβλήματα, δεν χρειάζεται να πας να βάλεις τίποτα. Τα έχει βάλει έτοιμα. Το Google δωρεάν. Όλα τα προβλήματα είναι καθάριστα, θα δημοσιεύει. Λοιπόν, τι γλώσσες χρησιμοποιήσατε αυτοί που συμμετείχαν στον διαγωνισμό? C++, βλέπετε πώς, το 90% περίπου. Java, λιγότερο. Αυτό που λέγεται C++, πολύ λιγότερο. Πλέον το μυστικό φυσικά. Αν έχεις γλώσσα C++, πολύ απλά μπορείς να μαθήσεις και τη γλώσσα Java και όλες αυτές. Είναι παρεμφερής η γλώσσα. Λοιπόν, και εδώ φυσικά λέει πόσοι χρησιμοποίησαν. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον τα στατιστικά αυτά από το GoJab. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι μικροί μαθητές, 100-150 χρονών,
αρκετά σκιά σε όλο τον πλανήτη, υπάρχει μόνο μάχα να το πάει και λαμβάνω μέσα στον διαγωνισμό. Για τα άλλα να ξέρω, να έχω πάει σε ένα άσχημο να κάνω τρεις φορές και να πάω να λάβω μέρος στον κόμπο. Το κόμπο χρηματοδοτεί πάρα πολλές τέτοιες δράσεις εκπαιδευτικές. Και είναι, μπορεί να πάει ο καθένας, να λάβει μέρος. Αυτά. Άλλη ερώτηση. Στο Linux είναι δωρεάν, θα το έλεγα. Μάλιστα. Πολύ σωστή ερώτηση. Είναι, το Linux είναι ένα πράγμα που δεν ξέρω πιο πολύ. Το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Το οποίο είναι δωρεάν. Το Linux είναι Linux κλίμα. Όπω θα πει, το Linux λέγεται βασικά. Δεν στο έχουμε πει, δεν είναι Linux. Λοιπόν, στην πραγματικότητα λοιπόν το Linux που είναι Linux. Είναι Linux. Εντάξει, δεν το έπαθα στραβά. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα κάνουμε ειδική εκδήλωση αυτό να θέλετε να δείτε. Αν έχετε αγοράσει ένα υπολογιστή στο παιδί σας, σίγουρα πληρώσετε κάποιο ποσό γιατί έχετε Windows μέσα. 80% ευρώ, σίγουρα. Αν αγοράσετε υπολογιστή, μπορείτε να αγοράσετε υπολογιστή που έχετε καμία δραπή και να εγκαταστήσει το λειτουργικό σύστημα το οποίο πλέον δεν είναι μόνο το Linux, έχουν βγει πολλά τέτοια. Τελευταία έκδοση του είναι το Ubuntu, που έχετε με 4 γίγα εκπαιδευτικά προγράμματα και όλες τις γλώσσες μέσα να ασχοληθείτε να γράψετε προγράμματα. Θα κάνετε εδώ επίσης. Έχει μέσα ενσωματωμένο compiler για να γράψει γλώσσα C, για να γράψει γλώσσα Python, για να γράψει γλώσσα Pascal και τόσο γλώσσα που είναι. Ναι. Λέει, όταν εγκαταστήσεις σαν έναν υπολογιστή τα Windows, πρέπει να είναι υπολογιστή από κατάστημα και εγκαταστούμε τα Windows. Και το ανοίξω, τι θα δώσει τον υπολογιστή, ποια προγράμματα έχει τους υπολογιστές, έχει τη ζωγραφική, το media player, την αριθμή μηχανή για να πετάξει τέτοια προγραμματάκια. Εσένα σε όσο είναι υπολογιστή, μα δεν θα πετύχει πουθενά, τι θα κάνει, τίποτα. Τα Word, όλα αυτά τα λοιπά πρέπει να τα αγοράσει. Αν πάρουμε τώρα το ίδιο υπολογιστή και το βάλουμε 4 γίγα προγράμματα με Linux, δεν ξέρω μόνο αν επεξεργαστεί, έχει 15. Έχει ασό προγραμματιστικά εργαλεία για γλώσσα C, Java και τα λοιπά που δεν υπάρχουν στα Windows. Αν θέλει κάποιο να ασχοληθεί και να μάθει υπολογιστή, πρέπει να ξεχάσει τα Windows. Όλα τα υπολογιστήρια στο εξωτερικό δουλεύουν με αυτά. Παλαιότερα είπαμε, από το καθένα δεν αγοράσει. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα δείξουμε στους μαθητές, μπορείς να δείτε πολύ σημαντικό και τα δύο λεπτά διάστημα. Δεν έχει και τα δύο. Το Ubuntu έχουμε μέσα στο πληρώνω, το πληρώνω. Ποιο? Το Ubuntu. Δεν το πληρώνω, δεν είναι τώρα αν και ήταν. Φυσικά. Να το πάτε στο καλό. Νομίζω ότι όλοι μας με αυτά που θέλαμε. Ναι, φυσικά, και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Εδώ είμαστε. Και τα παιδιά μπορούν να έρθουν εδώ με λάβουν μέρος. Θα έρθει το παιδί, θα κάνουμε μαθήματα για να δει ο ίδιος. Όχι να πω ιδεολογικά, πώς μαθαίνω αυτό το πράγμα. Μάλιστα, άλλη ερώτηση. Αυτό. Πού το βρίσκεις, το κατεβάζεις. Ναι, το κατεβάζεις, ναι, το κατεβάζεις. Αλλά έχει μέσα, μέσα... Γιατί εγώ τα έχω καταστήσει στα βουλή το Google, δεν την ήξερα το παιδί. Έχει τα πάντα. Και επίσης, όλες αυτές οι εταιρείες βγάζουν εκδόσεις ειδικά για αυτές τις πλατφόρμες, που είναι δωρεάν. Λέει, το τάδε εργαλείο, για Linux εδώ, δωρεάν, κατέβασέ το. Θα το ψάξεις, λίγο θα το δεις. Καταρχάς το ίδιο αυτό υπάρχει στο site του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας έχει το, αυτό το σύστημα που είναι 4 γίγα για να το κατεβάσει. Όποιος το κατεβάσει και σπίτι το λέει τι έχει. Λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Δεν έχουμε να κάνουμε. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτά. Λίγο. Δεν γνωρίζω. Ναι, εντάξει, δεν πήγαμε σε κάποιες εκπαιδεύσεις. Προσπαθήσαμε να σας δώσουμε την... Ναι, φυσικά έχετε δίκιο, αλλά η βασική ιδέα για τον πατέρα και τη μητέρα είναι ότι μπορεί να προσφέρει στα παιδιά του ένα πολύτιμο εργαλείο. Μπορεί να υπάρξει ένα υπολογιστή. Αν κάποιο πήρε στον πρώτο υπολογιστή, στην αρχή παλιά έλεγε ο άντρα: Παπά, θα πάρει υπολογιστή, έλεγε το παιδί. Ο πατέρα του έπρεπε να θα μάθει υπολογιστή. Αυτό το έπρεπε και στον άντρα στα παιδιά. Στρώνει μάλλον σήμερα, μέχρι μεγάλη γίνεται και πιάζουν παιδιά. Αν πάρει το παιδί σε υπολογιστή, πρέπει να το βοηθήσει να μάθει αυτά τα πράγματα. Μέχρι στιγμή, να πάει κάποιο να μάθει στοιχειώδη πράγματα, πληκτρολογία να κίνει, να βάζει μια φωτογραφία, το ξέρει και μόνο τι να πάει. Πού να πάει. Αυτά είναι που πρέπει να μάθουν τα παιδιά. Γιατί το τι σημαίνει να μάθουν πληροφορική δεν το ξέρει ο πατέρα σήμερα. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε το παιδί, αν πει ότι θα πει να μάθω αγγλικά, να μάθω αγγλικά, να γράφω αγγλικά, να διαβάζω αγγλικά. Οι υπολογιστέ τι να πάω να μάθω. Πολλοί μάλιστα πιστεύουν. Ναι, αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι τίποτα. Το να είσαι το κλείς, δεν θα το πας σε δάσκαλο. Έτσι, και το αυτοκίνητο να είσαι το κλείς, την πόρτα σου, να μάθεις να δείξεις, είναι εργαλεία. Και μάλιστα το έδειξα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή υπήρχε αυτή, υπήρχε αυτό το κενό για 20 χρόνια που δεν μαθαίνανε οι άνθρωποι προγραμματισμό, και γι' αυτό υπάρχει τεράστια ζήτηση.
Δεν υπήρχαν αυτοματικά προγραμματισμού. Αυτή ήταν η υπηρεσία. Γιατί αυτό πριν 20 χρόνια κάποιο προγραμματίζει τα έκανε. Ένα πρόγραμμα λογιστικό για το βίντεο κλαμπ, για το μπακάλικο τη γειτονιά κτλ. Σήμερα δεν προλαβαίνει να κάνει προγράμματα. Και μάλιστα σήμερα δεν χρειάζεται να πάει σε κάποια εταιρεία. Μπορεί να κάνει το πρόγραμμα το σπίτι σου. Υπάρχουν ηλεκτρονικά καταστήματα. Το App Store, στο οποίο μπορεί οποιοδήποτε να βάλει και το πρόγραμμά του που πάρει ένα δισεκατομμύριο από την μέρα και να το πουλά. Που το πουλά για 20 λεπτά, γιατί το βάλει στο κινητό. Και άμα δεν τη μαθητέ, σου έρχεται να βάζω, κατεβάζω. Μια τεράστια φορά. Η οποία χρειάζεται ανθρώπου. Και αυτά οι συμβάσει αποκτούνται τώρα. Πάνω είναι μικρό. Όταν μεγαλώσει, δηλαδή, είναι δύσκολο να αποκτήσουν αυτά τα πράγματα. Είναι ευκαιρία λοιπόν. Όποιο έχει πολύ ξύχη το παιδί, απλά κάθε και παίζει, δεν του κάνει καλό. Είσαι χαζέρι, δεν μπορεί να διαβάσει και τα μαθήματα μετά. Θα πρέπει να ασχοληθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Και επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια με παιδιά, τα παιδιά ενθουσιάζονται και αν σε άλλα σε κάποια μαθήματα σου λένε ότι δεν θέλουν να πάω, εδώ θέλω να έρχονται κάθε μέρα. Γιατί είναι πάρα πολύ δημιουργικό και πολύ ενδιαφέρον. Και πολύ καινούργιο. Και φυσικά, όποιο τι επενδύσει κάποιο γονέα, θα το εισπράξει πολλαπλάσια. Δεν θα είναι αυτοί πολλοί που θα έχουν αυτέ οι ικανότητε στο άμεσο μέλλον, θα είναι ελάχιστοι. Αυτά. Άλλη ερώτηση. Κόστος της διδασκαλίας. Το κόστος της διδασκαλίας είναι, πώς είπαμε, 40 ευρώ το μήνα. Είναι 40 ευρώ το μήνα. Και για τα τρία χρόνια είναι αυτό πόσο ή το πρώτο χρόνο είναι 40. Για τα τρία χρόνια νομίζω. Εντάξει. Γιατί είναι και... Ναι, εντάξει. Κάποιος κάνει το τρίτο χρόνο, το 40 θα είναι, ή το δεύτερο πάλι 40 ευρώ δεν έχει διαφορά. Το ίδιο, ναι. Το ίδιο. Επίσης, βέβαια, είναι τα προγράμματα έτσι ευέλικτα και γι' αυτό εμείς, επειδή δεν ξέρει ο κόσμος, θέλουμε τα παιδιά με αυτό να κάνουμε δοκιμαστικά προγράμματα που είναι δωρεάν, για να δουν και οι ίδιοι, ωραία τα πούνε και τα βλέπω, να πιάσω στα χέρια σε αυτά τα πράγματα, να τα δουλέψω, στο δώσω πάνω και στο σπίτι, για να δουν και οι ίδιοι πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς διαφορετικό είναι, γιατί δεν το ξέρω. Πόσο σωστό είναι αυτό. Πόσες ώρες την εβδομάδα? Στο πρώτο δεν είναι 2 ώρες το μέσο, μετά είναι 3, μετά είναι 4. 2 ώρες. Ή 3 νομίζω. 2-3-3, κάπως έτσι. Ναι, 2-3-3. 2-3, 3 ώρες την εβδομάδα. Φυσικά σας είπα το εξής. Το μάθημα είναι αυστηρά συνδεδεμένο με την κατασκευή ενός project με 9 εβδομάδα. Δηλαδή ο μαθητής που έρχεται εδώ. Δεν ακούνε κατά πατά για την εταιρεία, είναι τα βλέπω. Δηλαδή, πώς είναι το μάθημα σου στον υπολογιστή. Του λέω, τη σήμερα θα φτιάξω αυτό το πρόγραμμα. Τι πρόγραμμα. Θα λέει ένα ρομπότ την αλφαβήτα, α πούμε. Σαν ένα άλλο που είναι πιο προγραμμένο, θα λέει κάτι άλλο. Θα φτιάξουμε ένα ρομπότ το οποίο σου πληρωθεί έναν άλλο. Πώς θα το φτιάξουμε. Τι του λες πρέπει να ξέρω. Πώς θα γίνει. Αφού λοιπόν διδάξω στου υπολογιστέ, αφού διδάξω λοιπόν το τάδε, βλέπω στο μαθητή. Τώρα, στο σπίτι θα βάσει να φτιάξει το εξή πράγμα. Όχι μόνο θα πρέπει να κάνει το ρομπότ, αλλά στο πράγμα θα βγαίνει ένα υπόδειο. Λέω παράδειγμα. Και έτσι ο μαθητή πρέπει να καθίσει και να κατασκευάσει κάτι μόνο του. Και φυσικά να τον βοηθήσουμε για να ξεπερδέψει. Στο σημείο που θα πουλήσει ο μαθητή δεν χρειάζεται πριν να είναι αυτή την εβδομάδα. Την ώρα που θα πάει στο σπίτι και θα φτιάξει και θα σταματήσει ένα σημείο, θα πει εγώ κατασκευάζω αυτό και κόλλησε εκεί. Και αμέσω μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Είμαστε συνέχεια μαζί με τον μαθητή. Γιατί αν ο μαθητή πρέπει μια εβδομάδα να λύσει ένα πρόβλημα, πάει πολύ μακριά. Εντάξει. Λοιπόν, και όταν αποκτήσει κάποιες γνώσεις σημαντικές στο μέσο της χρονιάς, θα το θέσουμε να θέσουμε μια πιο μεγάλη εργασία, είτε μόνος είτε με κάποιον άλλο, που θα κατασκευάσουμε ένα πολύ πιο μεγαλύτερο πράγμα, λίγο-λίγο, πάλι με τη βοήθειά μας φυσικά, και το οποίο θα είναι αρκετά πιο σύνθετο. Γιατί στον υπολογιστή μετράει το τι μπορείς να φτιάξεις. Αν εγώ πήγα 7 χρόνια υπολογιστές, και το μόνο που ξέρω να ανοίξω τον υπολογιστή και να γράψω 3 λέξεις και να προτείνω γύρω μου, γεια σας. Δεν έμαθα τίποτα. Και αυτό είναι το αντικείμενο. Και εσείς σαν γονείς θα μπορείτε να βλέπετε συνέχεια χάρη στο γιατί σήμερα το τελειώ, θα έπρεπε να έρθεις εδώ, ή φτάει η ώρα, να είμαστε εμείς εδώ, να το δείξουμε. Θα τα έχουμε, είναι στο ίντερνετ, θα μπαίνεις, θα βλέπεις. Αν αυτό έπαιξα από χθες, αυτό έφτιαξα σήμερα, αυτό έπαιξα αύριο, το λέω σε αυτό και βλέπετε και την πορεία των παιδιών. Είμαστε δίπλα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, και επίσης υπάρχει μια άλλη σοβαρή πλευρά που είναι η τεχνική πλευρά, όπως είδα από την αρχή. Δεν ξέρει το παιδάκι, το κοριτσάκι να καταστήσει το άλλο το πρόγραμμα. Φυσικά όταν τα μάθουμε μετά τα παίζουν στο δάκτυλο. Το να απαλλάσσουμε, θα φέρει εδώ τον υπολογιστή αν δεν μπορεί, θα πάμε στο σπίτι όπως γιατί πλέον υπάρχει ένα σοίτερ που θα το κάνει και το βοηθήσουμε να μην έχει τεχνικό βάρος. Λέω εδώ, χάρη την ώρα, δεν μπορούσα να βάλω το πρόγραμμα κάνω το γραφικό. Και όπως είπα, όλα αυτά τα εργαλεία είναι δωρεάν. Δεν πάμε, δηλαδή, α πούμε, πάμε να πάω πάνω στο κεφάλι. Δεν πάω πάνω στο κεφάλι.
για εμάς προγραμματισμός είναι τρελή δωρεά. Ποιοι, όχι κάποιος σωστό, αλλά μεγαλύτερα ιδρύματα από όλο τον πλανήτη. Αυτά. Να αναρθούν τα παιδιά εδώ, να μην κοιμάσουν, να τα ξαναπούμε, να τα δείξουν τη σχέση. Στην πρώτη εφαρμογή δεν θα πληρώσουν τίποτα. Είναι 6-8 ώρες που μπορεί να το βρει στην πράξη αυτό. Ναι, φυσικά πρέπει το παιδί να δείτε, γιατί τα παιδιά δεν έχουν αυτή την εγκυρία. Το παιδί έχει καθυστερήσει πολύ σαν το παθάνο σώμα να πάρει και γνώση την εμπειρία να πάω κάνει ένα αεροπλάνο και να χαζάω. Αυτό δεν είναι γνώση. Όπως λέω στου πατέρε, δεν προσλαμβάνω κανένα για να προβολούνται εξωγήρω. Κανένα. Αντιθέτω, εσεί είστε οι πελάτε. Γι' αυτό λέτε, πέρα το κεντρικό ζήτημα. Να γίνουν δημιουργοί και όχι καταναλωτέ τα παιδιά. Φυσικά, ο πατέρα δεν προγραμματίζει και η μητέρα να ξέρει τη σύγκρα πλάση. Ο κύριο έχει ασχοληθεί εμπεσταμένο και να ξέρει. Αλλά το παρουσιάζουν ότι δεν θα πούμε και τι εκστρατεία γίνεται διεθνώ. Βλέπει. Διεθνώ έχουν ξεσηκωθεί. Και μάλιστα οι εταιρείε δίνουν χρήματα. Βάλουν διαγωνισμό. Γιατί δεν έχουν ανθρώπου για να λειτουργήσουν. Και να υποστηρίξουν αυτέ τι υπηρεσίε δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πολύ.